Θα πω την καλημέρα μου στον Γιώργο Αλαγαρία για να σας τη μεγάλη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τι αντίκτυπο είχαν και το Αμερικανικό debate, αλλά και το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών στις αγορές. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ε, ξεκινήσουμε λοιπόν από το, από το αντίκτυπο στις αγορές. Το αντίκτυπο γενικά ήταν μικρό προς το παρόν και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, είδαμε λίγο την Αμερικάνικη δεκαετία να ανεβαίνει α, μετά το debate ε, εν μιας πιθανότερης εκλογής του Donald Trump και θα το συζητήσουμε αυτό. Και είδαμε και το, τα spreads μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας να πέφτουν λίγο επειδή δεν πήραν το, η Λεπέν πήρε λίγο χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι προβλέπαν οι αναλυτές. Τώρα, ε, θεωρώ ότι αυτέ οι κινήσει των αγορών, πρώτον, έχουμε πει αγορέ δεν ξέρουν να αποτιμούν το πολιτικό ρίσκο. Θεωρώ ότι οι κινήσει των αγορών όχι, δεν είναι καθόλου προβλεπτικέ για το μέλλον και βασικά είναι στα όρια τη ε, κάποια οριακή επανατοποθέτηση. Ε, Άρα λοιπόν, αυτό που μα συμβουλεύει είναι να μην δίνουμε και πάρα καθόλου. πολύ βάθο βάθος στο πώ κινούνται οι αγορέ στι πολιτικέ εξελίξει. Ε, όσον αφορά τι συγκεκριμένε εκλογέ, μηδέν. Άλλωστε, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το κόμμα της Λεπέν θα σχηματίσει κυβέρνηση το... στο επόμενο... την επόμενη Κυριακή. Γιατί οι εκλογές αυτές δεν είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, ε... όπως ο Δήμος της Αθήνας για παράδειγμα, όπου μετά τον πρώτο <coughs> γύρο ε... μπορούν να συνασπιστούν όλοι γύρω από έναν υποψήφιο, γιατί έχουν μείνει δύο υποψήφοι. Όλοι οι υποψήφοι του πρώτου γύρου είναι υποψήφοι και στο δεύτερο. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορείς να βγεις και πρώτος χωρίς να έχεις το 50%. Μάλιστα. Αυτό είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν σημασία έχει ποιοι υποψήφοι θα κάνουν πίσω για να δώσουν την ψήφο τους πίσω από κάποιον σε κάθε περιφέρεια προκειμένου αυτός ξέρω εγώ να αντιμετωπίσει τη Λεπέν και επειδή εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να πει ο υποψήφιος του Μακρόν εγώ δεν κάνω πίσω για τον υποψήφιο της αριστεράς. Έτσι, άρα το πιθανότερο σενάριο <coughs> είναι ότι η Λεπέν θα έχει κυβέρνηση την, την Κυριακή. Κατά δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Στην πραγματικότητα, για μένα, ε, μάθαμε αυτό που έπρεπε να μάθουμε για τη Λεπέν πριν από τρει εβδομάδε. Όταν τα σπρέτζ εκτοξεύτηκαν, η Λεπέν βγήκε και είπε ότι όχι, εγώ θα συγκυβερνήσω, θα είμαι λογική κτλ. Όταν είδε τι αντιδράσει των αγορών. Άρα, αυτό τι μα λέει, ότι δεν σκοπεύει να, να προκαλέσει τι αγορέ. Άρα λοιπόν, ακόμα και έχοντα κάποια πρωθυπουργική εξουσία, ο εκλεκτό τη, ο Μπαρτελά, νομίζω λέγεται. Ε, ε, ακόμα και έτσι, ε, δεν, είναι, δεν, δείχνει διατεθειμένη, γιατί η Γαλλία έχουμε πει μεγάλο χρέος, δεν δείχνει διατεθειμένη να, να προκαλέσει κρίση στο ευρώ. Αγο, είναι τόσο το χρέος και είναι τόσο πιεστικές οι αγορές που οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα που είχαν να κάνουν ακραίες πολιτικές κινήσεις. Εάν προκαλέσει κρίση το ευρώ η κυρία Λεπέν, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι ότι η ίδια θα βρεθεί εκτός εξουσίας. Μάλιστα. Και εδώ βλέπω τώρα στο διάγραμμα που μας ε, έχετε ετοιμάσει ότι οι αγορές χάρηκαν στη Γαλλία yeah. αλλά δεν το πήραν έτσι το ίδιο καλά το αμερικανικό ναι. debate. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε και για το debate. Το μπλε γραμμή είναι τα spreads μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η γαλάζια γραμμή είναι η αμερικάνικη δεκαετία. Ε, λοιπόν, ε, τώρα μετά το αμερικανικό debate... Ε, Όντω έχει γίνει σαφέ ότι. Ε, δεν μπορεί ο, ο Biden. Ο Biden δεν μπορεί. Με λίγα Έτσι. λόγια να σε βοηθήσω. Είναι, 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 ναι, θα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να βρω τα λόγια να είμαι πολιτικά ορθό. Ε, δεν μπορεί. Και βεβαίω έχω να πω εδώ πέρα ότι κάνανε ένα αρκετά μεγάλο unfair οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα στο New York Times κτλ. που έδειχναν τον Biden να κατεβαίνει υποβασταζόμενο από τη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό που κάνανε σαν εικόνα γιατί όταν τελείωσε το debate. Ο Τραμπ πήγε οργισμένο στα παρασκήνια, τσαντισμένο, όπω πάει πάντα. Ο, ο Biden κατέβαινε τα σκαλάκια για να πάει να χαιρετήσει του δημοσιογράφου έναν έναν. Υποβασταζόμενο. Υποβασταζόμενο μπροστά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη να τον δει, κατέβαινε για να χαιρετήσει του δημοσιογράφου. Και το πρωτοσέλιδο τη επόμενη ημέρα είναι ο Biden υποβασταζόμενο. Λοιπόν, ε, δεν θα σχολιάσω ότι το δημοσιογραφικό κομμάτι, αυτό είναι το δικό σου, αλλά αυτό που θα σχολιάσω είναι ότι τελικά σαν ψηφοφόροι ε, φαίνεται να προτιμάμε να αμείβουμε και την αγένεια και την επιθετικότητα και δεν ξέρω ποιος νομίζει ότι αν βγει κάποιο ξανά στην εξουσία πάλι, αγενή επιθετικό και που μόλι αθωώθηκε για την προσπάθειά του να, να, ανατρέψει το πολίτευμα από το, από το δικαστήριο πρακτικά και τελείω με ιδεολογικέ ψήφου 6-3, ε, ποιο νομίζει ότι αυτό μπορεί να έχει γενικά καλή κατάληξη για την, για την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό λέω ότι οι αγορέ αυτή τη στιγμή τώρα το να ανέβει το γύρι λίγο παραπάνω δεν λέει τίποτα. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μπάιντεν θα ακολουθήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Οι αγορές καλά κάνουν και δεν αντιδρούν πάρα πολύ σε όλα αυτά, γιατί το ρίσκο είναι που λέμε συστημικό ρίσκο. Μια κακή προεδρία Τραμπ, η οποία μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, διάσπαση του ΝΑΤΟ, οτιδήποτε, ε, είναι ένα συστημικό ρίσκο, είναι κάτι που θα μας επηρεάσει όλους. Άρα δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να τοποθετηθεί οικονομικά ή χρηματοοικονομικά. Πάντως αυτό που εγώ έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο φόβος κινεί και τις δύο επιλογές. Απ' τη μία είναι ο φόβος ότι πώς θα ποντάρει ο αμερικανικός λαός σε ένα γέρικο άλογο, σε ένα πολιτικά, όχι πολιτικά γέρικο, ηλικιακά γέρικο, κουρασμένο σε, μία, σε ένα κουρασμένο άνθρωπο ηλικιακά. Και από την άλλη είναι πώς θα ποντάρει, δηλαδή, ο φόβος της ηλικία Βάιντεν και πώς θα ποντάρει σε έναν Τραμπ, ο οποίος είναι απρόβλεπτος, είναι ακραίος, και εμ... θα φέρει ε, πολλές ε, γωνίες στην πολιτική του. Ε, λοιπόν, εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι τελειωμένο το αποτέλεσμα των εκλογών, σαν αναλυτή το λέω αυτό, υπό την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι κανείς ποτέ ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν. Ψήφισαν ή Τραμπ ή όχι Τραμπ. Αυτό ήταν οι προηγούμενε εκλογέ. Εάν βρεθεί λοιπόν κάποιο υποψήφιο ο οποίο να βγάλει την Αμερικανική αριστερά να ψηφίσει, δηλαδή να μην την αποθήσει πρακτικά όπως έκανε η Χίλαρη, τότε θεωρώ ότι οι δημοκρατικοί έχουν ξανά πιθανότητες να πάρουν το λευκό οίκο. Δεν το θεωρώ τελειωμένο το αποτέλεσμα και δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε έτσι. Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει αλλαγή. Θεωρώ ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει αλλαγή. Θεωρώ ότι ακόμα αν και να βάλουν τον Biden εν είδη Ελσίντ, ε, αν του δώσουν κάποιο αντιπρόεδρο ο οποίο θα είναι ε, ε, λίγο περισσότερο δημοφιλή από την Καμάλα, γιατί είναι αρκετά αντιδημοφιλή, ε, θεωρώ ότι οι πιθανότητε θα είναι πολύ μοιρασμένε. Και καλό είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ. Ε, αλλά και πάλι θεωρώ ότι σε οικονομικό επίπεδο και οι δύο θα δανειστούν όσο πιο πολύ μπορούν. Και ξέρει γιατί θα δανειστούν, Μαρία, για να αρχίσει κάποια στιγμή να υποτιμάται και το δολάριο, γιατί έτσι μόνο θα εκβιομηχανιστεί ξανά η Αμερική. Είναι ξεκάθαρο το σχέδιο και των δύο πλευρών προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα δώσουν καμία βάση στη δημοσιονομική πειθαρχία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική βλέπεις ότι και οι δύο πλευρές έχουν την ίδια κατεύθυνση. Το βασικό κομμάτι αυτής της κατεύθυνσης είναι η βιομηχάνηση του Βορρά γιατί ο βορά, ο αποβιομηχανισμένος Βορράς εκδικείται και έχει οδηγήσει και την πολιτική λίγο στα, στα άκρα. Θέλουν λοιπόν να ξαναεκβιομηχανιστεί ο Βορρά, να φέρουν εργοστάσια πίσω και οι δύο το θέλουν αυτό και οι δύο το κάνουν με τι πολιτικέ του αυτό το πράγμα. Ε, και οι δύο είναι διατεθειμένοι να δανειστούν τεράστια ποσά και δεν, δεν, δεν έχουν καμία συν, όχι συνέστηση, δεν, δεν προσέχουν το, ε, το. δημοσιονομικό. Και αυτό μου λέει ότι πιθανόν θέλουν πιο αδύναμο δολάριο ε, ε, στο, στο προσεχές μέλλον. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι μια βασική αρχή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ε, στις 12 θα ανακυρωθεί από τη γύρω στα το πληθωρισμό σευροζώνης. Και επειδή σήμερα γίνεται μια πασαρέλα από μεγάλα ονόματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε πόλη της Πορτογαλίας όπου εξελίσσεται το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι τα βλέμματα όλα στραμμένα σε αυτά τα μεγέθη, όπου σύμφωνα με πληροφορίε θα είναι κάπω περιορισμένο ο πληθωρισμό τροφίμων. Ναι, εγώ πάλι δεν κοιτάζω στον τον πληθωρισμό τροφίμων, κοιτάζω τον πληθωρισμό υπηρεσιών. Ο οποίο τόσο στην Ευρωζώνη. Εντάξει, κοιτάζουμε τον πληθωρισμό τροφίμων για την Ελλάδα, ξεκάθαρα. Έτσι, και μάλιστα για να συγκρίνουμε τι κάνουν τα ελληνικά σούπερ μάρκετ με το τι κάνουν τα γαλλικά σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι περιθώρια έχουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό εδώ. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ για μείωση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, αυτό που μετράει είναι ο πληθωρισμό των υπηρεσιών. Όπω και στην Αμερική. Και... Με συγχωρείτε, ναι. αυτό ε, είναι, εμπεριέχεται στο δομικό πληθωρισμό. Είναι πολλές εικόνες, είναι πολλές οι έννοιε του δομικού πληθωρισμού, οπότε θέλω ακριβώς να μπω σε αυτό. Αυτό που, που βλέπουμε εδώ είναι το Core Personal Consumption Expenditure, τα βασικά έξοδα καταναλωτή, εκείνο ο πληθωρισμός όπως τον παρακολουθεί η Fed. Ο αριστερή γραμμή λοιπόν δείχνει το νούμερο να, να κατεβαίνει ελαφρά την, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Ε, η μπλε γραμμή. Τώρα, η γαλάζια και η χρυσή γραμμή δείχνουν το ποσοστό. Η γαλάζια είναι το ποσοστό των υπηρεσιών και η χρυσή γραμμή είναι το ποσοστό των, ε, ε, των αγαθών. Και εδώ πέρα πάμε πίσω σε αυτό που έχουμε πει αρκετέ φορέ. Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κυρίω λόγω αγαθών. Και γιατί υποχωρεί λόγω αγαθών, Γιατί η Κίνα παράγει πάρα πολλά φτηνά αγαθά και τα ρίχνει σε τιμέ κάτω του κόστου στην, στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Ε, αυτό το πράγμα όμως δείχνει σιγά σιγά ότι αντιστρέφεται. Οι δείκτες PMI ε, μας δείξαν την προηγούμενη, sorry, τη Δευτέρα το πρωί, ότι βλέπουμε τώρα τον πληθωρισμό του παραγωγού στην Κίνα να ανεβαίνει στο, στο γρηγορότερο, με το γρηγορότερο ρυθμό εδώ και δύο χρόνια. Ο δείκτης τιμών παραγωγού ήταν θετικός μήνα-μήνα για πρώτη φορά τους τελευταίους 7 μήνες. Τι σημαίνει ο δείκτης παραγωγού για την Κίνα το γεγονό ότι είναι ανωδικό, τι σημαίνει για την Κίνα. Σημαίνει, για την Κίνα σημαίνει ελάχιστα. Για εμά που αγοράζουμε τα προϊόντα του σημαίνει πολλά. Για την Κίνα σημαίνει, εντάξει, ότι σημαίνει εσωτερικά, αλλά έτσι κι ο πληθωρισμό τη Κίνα ελέγχεται. Αφού είναι, είναι κομμουνιστική οικονομία. Ε, τα πρωι... Είναι συγκεκριμένε τιμέ που θα πούμε στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο πληθωρισμό τη Κίνα, ο πληθωρισμό πληθωρισμό είναι πιθανό από τα πιο άχρηστα νούμερα που, που έχουμε. Αλλά ο, 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 ο δείκτη τιμών παραγωγού είναι άλλο πράγμα, γιατί εκεί πέρα είναι σε τι τιμέ εξάγουν. Μάλιστα. Έτσι, και όταν εξάγουν σε ακριβότερες τιμές, εμείς εισάγουμε σε ακριβότερες. Ε, τα στοιχεία λοιπόν από την Κίνα μας δείχνουν ότι αυτό το αποπληθωριστικό effect στις τιμές των αγαθών σιγά σιγά ε, μειώνεται. Εν τω μεταξύ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών έχει μείνει σταθερός και υψηλά. Με, λόγια για να το πω ακόμα πιο απλοϊκά. Θα, αρχί θα, αρχίσουν να παίρνουν πάνω και τα πολύ φθηνά κινέζικα προϊόντα. Ναι και για να το πεις ακόμα πιο απλά μπορεί οι κεντρικές τράπεζες να μας δώσουν μία ή και δύο μειώσει επιτοκίων φέτος αλλά με αυτά τα νούμερα είναι πολύ δύσκολο να, μιώ... να μιλήσουμε για κύκλο μειώση επιτοκίων. Ναι. Είναι δηλαδή ε, θα πρέπει να δούμε πολύ καλύτερα νούμερα και πιθανόν να δούμε και του χρόνου αντί να δούμε ξέρω εγώ πέντε που περιμένουν αρκετοί του χρόνου να δούμε άλλη μία δύο του χρόνου. Και να περάσουμε 1,5-2 χρόνια, η οικονοί, τα οποία χρόνια θα είναι με πολύ υψηλά επιτόκια. Κοίτα τώρα, αυτό που λέμε, ναι, για την Αμερική το επιτόκιο είναι καλό. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί το ξέρουμε, γιατί η καμπύλη των επιτοκίων είναι ανεστραμμένη για δύο χρόνια. Με ένα χρόνο ανεστραμμένη καμπύλη επιτοκίων σχεδόν πάντα είχαμε ύφεση. Με δύο χρόνια θα έπρεπε να έχουμε μεγάλη ύφεση και ανταυτού έχουμε ανάπτυξη. Άρα τι ξέρουμε, τι μας λέει αυτό, τα επιτόκια μάλλον δεν συσφίγγουν την οικονομία τόσο πολύ. Ε, στο... Θεωρώ λοιπόν ότι στην Αμερική το επιτόκιο του 5% δεν είναι τρομερό. Γιατί βλέπουμε αρκετή οικονομική ανάπτυξη με αυτό. Στην Ευρώπη πάλι το επιτόκιο του 4% ενώ δεν είναι τρομερό, γιατί ουσιαστικά δεν φταίει αυτό τώρα για, την... για τα προβλήματα τη Γερμανία το επιτόκιο. Βλέπουμε παρόλα αυτά ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι πολύ μικρή. Άρα έχουμε περιθώριο να το ρίξουμε 1 και 2%. Και έχουμε πει ότι μόνο όσο δεν το κάνουμε, μην φύγουν λεφτά και πάνε από εδώ στο ακριβότερο δολάριο. Τώρα θα σε ρωτήσω, έβλεπα με κλεφτές ματιές τη συνέντευξη του Μάριο Σεντένο νωρίτερα στο CNBC. Αλλά επειδή έχω κατά ότι πρόκειται κατά βάση για οικονομολόγο πολιτικό. Ναι. Έλεγε λοιπόν σε ένα τίτλο ότι η οικονομία της Ευρωζώνης είναι πολύ ισχυρότερη από αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν σε βλέπω να συμφωνείς πολύ. Όχι, δεν συμφωνώ. Συγγνώμη. Ε, η Αμερική έχει το δολάριο. Ε, έχει, τα εργοστάσια φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε στην Αμερική. Η Αμερική έχει ένα πολύ πιο κεντρικό σύστημα αποφάσεων. Έχει τη Federal Reserve. Δεν βλέπω. Η Ευρώπη αντίθετα είναι πάντοτε μία βόμβα έτοιμη να σκάσει εδώ και 15 χρόνια. Δεν βλέπω σε κανένα σημείο η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι δυνατότερη δομικά από αυτήν των ΗΠΑ. Τώρα, αν τύχει κάποια στιγμή και μία αναπτύσσεται με ρυθμού 2% και άλλη με 1,5%, δεν κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία δυνατότερη. Όπω η ελληνική οικονομία, ξέρω που αναπτύσσεται με 2-2,5%, δεν είναι δυνατότερη από τη γερμανική. Μπορεί να έχει λίγο παραπάνω momentum, αλλά δεν πάμε ότι έχουμε δυνατότερη οικονομία από τη Γερμανία. Και θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ στην Αυτεμπορική για να πάρουμε εικόνα από το CNBC που είναι κατακόκκινο σήμερα ο πίνακα με, τους του δείκτε. Τεχνολογία, ναι. υγεία, real estate. Και, και πάλι. Και πάλι εμπόριο, ε, αυτοκίνητα. Ναι. Εντάξει, είναι, δεν νομίζω, νομίζω ότι απλώς υπάρχει ένα μούδιασμα με τα πολιτικά, αλλά είναι, ε, είναι, λίγο, πρόσκερο. είναι λίγο πρόσκερο όλα αυτά. Ε, ας, ας, όταν μιλάμε για αγορέ, προ το παρόν, ας βγάλουμε τα πολιτικά από τη μέση. Οι αγορέ δεν είναι ότι δεν το βλέπουν το ρίσκο, δεν μπορούν να τα αποτιμήσουν. Α πούμε, θαύριο θα ότι κινδυνεύει να πέσει μια πυρηνική βόμβα να μα σκοτώσει όλου. Τι θα είναι η πρώτη σου κίνηση, να πα να, να, να κάνει το χαρτοφυλάκι ω πιο αμυντικό ή να πα να βρει κάπου να κρυφτεί. Οι αγορέ δεν αποτιμούν το πολιτικό ρίσκο ποτέ. Δεν ξέρουν να το κάνουν. Άρα δεν χρειάζεται να διαβάζουμε την πολιτική μέσα από τι αγορέ. Τι πρέπει να ρωτάμε μόνο, θα πιέσουν οι αγορέ του πολιτικού ή όχι. Αυτό είναι το, το ερώτημα το οποίο έχει περισσότερη Μάλιστα. σημασία. Και να πάμε και στο τελευταίο διάγραμμα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αρθυμίζει πάλι. Να. Είναι ο τίτλο. Εγώ αναρωτιέμαι πότε σταμάτησε να έρθει ε, Είναι καιρό που είναι αυτή η κατάσταση. Αυτοί λοιπόν είναι οι δείκτε PMI που λέμε, οι βιομηχανικοί δείκτε PMI που βγήκαν εχθέ. Ε, Και βλέπουμε στο αριστερή, βλέπουμε όπου είναι γαλάζια γραμμή σημαίνει ότι υπάρχει α, ύφεση. Όπου είναι μπλε γραμμή σημαίνει ότι υπάρχει ανάπτυξη. Πού υπάρχει ανάπτυξη λοιπόν, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία, Ισπανία, αναδιόμενε αγορέ, Κορέα, Κίνα. Αμερική και κάποια ελάχιστη στο, στο, στο Βασίλειο. Ε, στασιμότητα στην Ιαπωνία και υπάρχει ύφεση στην Ιταλία, τη Γαλλία και την, α, τη Γερμανία. Ε, και στο δεξί α, διάγραμμα... Ε, ε, συγγνώμη, εγώ αυτό έβαλα λάθος τίτλο στα, στα δεξιά, δεν είναι ότι οι υπηρεσίε παραμένουν ακριβές. Είναι ότι α, είναι το ίδιο πράγμα βασικά, είναι σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ε, και είναι ότι βλέπουμε ότι και το momentum σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σε Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισπανία και Γερμανία είναι αρνητικό. Έτσι. Άρα ότι χάνουν και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Α, λοιπόν εκεί πέρα που θέλω να, να καταλήξω. Καλά, δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω αυτό που για το για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη, και τη δύναμή τη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βάση έχει που το είπε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι είναι αδύναμος ο βιομηχανικό κλάδο και δεν είναι μόνο η Γερμανία, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αναζητά ένα αγωνίω παραγωγικό μοντέλο. Πώ θα επιβιώσει αυτό, αυτό το μπλοκ ανάμεσα σε, στη μάχη ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα. Ιστορικά δεν θα, δεν θα πάει καλά αυτό. Ε, αυτό λέει τουλάχιστον η λογική, η κοινή ναι. λογική. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Γιώργου Γεωργίου, ο οποίο μα έλεγε για την αυπηγική βιομηχανία και πώ κατάφερε από το 2008 έω σήμερα η Κίνα να πάρει ολοκληρωτικά τα ενία παγκοσμίω. Και βεβαίω να αφήσει την Ευρώπη όχι χιλιόμετρα μακριά, αλλά ουσιαστικά να την αφήσει πίσω και καταϊδρωμένη. Καλά, από ένα τα, 8%. Τα ναυπηγεία τη κι ήταν στην Ασία, τα περισσότερα ήταν στην Νότια Κορέα, δηλαδή. Ναι, απλώ ακριβώ αυτό. Κέρδισε τα σκύπτρα και από την Νότια Κορέα. Yeah. Και από ένα 8% το 2008, κατάφερε σήμερα να έχει ένα μερίδιο 60% και κατά περιπτώσει, ανά τύπο πλοίων, ω και 84% βιομηχανικά όπου έχουν βάλει το μάτι τους οι Κινέζοι και το είδαμε που πήραν την αγορά των αυτοκινήτων παγκόσμια την, την, τα ηλεκτρικά ναι, με, το, με, με το έτσι θέλω βλέπουμε τώρα στην ελληνική τηλεόραση οι διαφημίσεις της BYD που είναι η Κινέζικη εταιρεία, ο πρωταθλητή που φτιάχνει αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Λοιπόν, ε, θεωρώ λοιπόν ότι όταν οι Κινέζοι, επειδή μπορούν να κινήσουν τη βιομηχανία του προ ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά. Το μόνο ανάλογο έτσι, ιστορικό που μπορώ να βρω είναι με του Αμερικανού που ε, γύρισαν, έστρεψαν όλη τη βιομηχανία στην παραγωγή πολεμικού υλικού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το κάνουν τόσο συνολικά που μπορούσαν να παράγουν ένα ετορπιλικό σε μια εβδομάδα, για παράδειγμα. Ε, αυτά είναι τα, τα έξτρα από αυτά τα πλοία. Είναι τα πλοία τα οποία έκαναν τον ελληνικό στόλο για πάρα πολλά χρόνια. Ε... Αυτό που με εντυπωσίασε στα προηγούμενα στατιστικά ήταν ότι την πρωτοκαθεδρία έχουν στην αυπήγηση πλοίων μεταφορά οχημάτων. Καθόλου τυχαίο. Με δεδομένη όλη αυτή τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, όπου εκεί έχουν καταλάβει ένα ποσοστό 84%. Και το εντυπωσιακό είναι πώ. Γίνεται ολιστικά η εύρωστη και η κατάληψη. Ακριβώ πρόκειται για καθετοποίηση μια βιομηχανία, ένα κλάδο. Ο... Είναι... είναι στα θετικά των πιο ολοκληρωτικών καθεστώτων, γιατί βεβαίω όταν ζει κάποιο εκεί πέρα δεν... δεν του αρέσει πολύ. Δεν είναι ωραία. Ναι, αλλά είναι στα... στα οικονομικά θετικά αυτών των καθεστώτων, αν έχουν πετύχει κάποια οικονομική ισορροπία και δεν στα πρόθερα τη διάλυση, ότι μπορούν να οθήσουν μια βιομηχανία προ ένα στόχο το αρνητικό του πάντα είναι ότι μένουν πίσω από άποψης, σε άποψη τεχνολογίας και, και καινοτομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Λαγαρία. Κάπως βοηθά σε μας και ελπίζουμε και όσους μας παρακολουθούν να έχουμε μια στέρεη εικόνα του τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί τι είμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ένα φιλαράκι το οποίο η παγκόσμια οικονομία μπορεί να το πηγαίνει πέρα δόθε. Κάπως έτσι.